Σοβαρά προβλήματα στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους αναμένεται να προκαλέσει οποιαδήποτε υποβάθμιση των δύο κέντρων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης που λειτουργούν στην περιοχή. Πρόκειται για το ΚΕΦΙΑΠ στο Άργο Οριστικό και το ΚΕΦΙΑΠ Εμιντέου. Σκοπός τους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στον πάσχοντα πληθυσμό της περιοχής και όχι μόνο, με την αξιοποίηση στο έπακρο των κτηριακών υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν. Το ΚΕΦΙΑΠ στο Άργο Οριστικό τη στιγμή αυτή λειτουργεί με 15 άτομα μόνο προσωπικό. Στο τέλος του μήνα λήγει η σύμβαση των 15 συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ. Και ειδικά εδώ στην περιοχή μας να το ακούσουν κάποιοι, γιατί είναι επένδυση να έχει ένα κέντρο αποκατάστασης και είναι αλλού να πας να πάρεις υγεία σε ξένο τόπο. Σας το λέει ένα παιδί που έχει κλάψει πολύ σε ξένες πόρτες και σε ξένα κράτη για να πάρει αποκατάσταση, και άλλο να είσαι στο τόπο σου. Να έχει ένα ποτήρι νερό, να χτυπήσει ένα διπλανό σταυτή. Είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Και εδώ υπάρχουν δύο σωλήδια στην περιοχή μας και θα τα αποξιώνουμε. Είναι και μετά την απολυτικοποίηση που λέμε εδώ στην περιοχή μας, είναι και θέση εργασίας. Είναι και πολλά άλλα πράγματα. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η απώλεια μυστικής δομής αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα άτομα με αναπηρία. Δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Όλες αυτές τις αλλαγές που προκύπτουν και το τι θα κάνω μετά. Γιατί όταν επενδύεις σε έναν άνθρωπο, όταν γνωρίζεις τέλος πάντων ποιο είναι το πρόγραμμά σου, ποιο είναι το πρόγραμμα της θεραπείας σου και ξαφνικά όλο αυτό αρχίσει και διαταράσσεται, εκεί καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής έχει ένα ακόμα πρόβλημα να προσθέσει στην ήδη, ας πούμε, φορτισμένη καθημερινότητά του.